Το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη μα είναι στοιχισμένο αριστερά. Αυτό φαίνεται και από την ομοιομορφία του αριστερού περιθωρίου. Κάτι που δεν συμβαίνει με το δεξί περιθώριο. Παρατηρήστε λίγο την ανομοιομορφία του κειμένου. Έχουμε ήδη αναφέρει πω καλό τα κείμενά μα να τα έχουμε στοιχισμένα σε πλήρη στοίχηση. Επιλέγουμε από το μενού Επεξεργασία την εντολή Επιλογή Όλων. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε πλήρη στοίχηση. Το κείμενό μα τώρα έχει αυτή τη μορφή. Παρατηρήστε όμω τα μεγάλα κενά που εμφανίζονται μεταξύ συγκεκριμένων λέξεων. Για να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό, καλό είναι να συλλαβήσουμε το κείμενο. Μέσα από το μενού Εργαλεία κάνουμε κλικ στην εντολή Γλώσσα. Τη συνέχεια Συλλαβισμό. Επιλέγουμε το πεδίο Αυτόματο Συλλαβισμό του εγγράφου και ορίζουμε τον αριθμό των συνεχόμενων ενωτικών σε δύο. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί OK. Το κείμενό μας τώρα έχει αυτή την εμφάνιση. Εάν αναιρέσουμε τον συλλαβισμό, έχει αυτή. Παρατηρήστε για άλλη μια φορά τα κενά μεταξύ αυτών των λέξεων.